θα μας παρουσιάσει ένα ντοκουμέντο που φέρνει στο φως μήνα το Έθνος της Κυριακής για τον αστυνομικό διοικητή της Ίδρας. Πολύ σωστά. Σύμφωνα λοιπόν, Νίκο, με την εφημερίδα Το Έθνος της Κυριακής, πρόκειται για τον διοικητή του τμήματος της Ίδρας, ο οποίος κονίζεται να βρίσκεται μπροστά από το τρένο της Χιτλερικής Γερμανίας στο Μουσείο Συγκοινωνιών της Νιρεμβέργης και να χαιρετά ναζιστικά. Σύμφωνα τώρα με το δημοσίευμα, σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού είχαν γίνει και στο παρελθόν καταγγελίες και έρευνες, καθώς υπήρχαν κάποιες καταγγελίες ότι, για παράδειγμα, ήταν αυτός που πυροβολούσε στην κηδεία του Παπαδόπουλου. Για το συγκεκριμένο αστυνομικό είχε κάνει έρευνα και το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων πριν από περίπου 3 μήνες, όταν έφτασε με ανώνυμη επιστολή η συγκεκριμένη φωτογραφία στην υπηρεσία. Οι αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του και τη διαβίβασαν για εξέταση στις δικαστικές αρχές. Μήνα, να σε ευχαριστήσουμε.